Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ότι οι συνεδρίες της Επιτροπής πρέπει να είναι δημόσια, υπό την έννοια ότι δημόσια είναι να δίνονται τα πρακτικά, τα επίσημα πρακτικά της Βούλης στα κόμματα και στους δημοσιογράφους, για να μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος για τα σοβαρά ζητήματα που συζητούνται και αφορούν τα δικαιώματά του και τις ελευθερίες του και ιδιαίτερα το θέμα του παραβίασης των απορρίτων τηλεπικοινωνιών, δηλαδή των παρακολουθήσεων. Και επειδή ακριβώς είναι τέτοιο ευαίσθητο ζήτημα που αφορά δημοκρατικά, δεν μπορεί να γίνονται σε κλειστές πόρτες και ούτε να υπάρχει επιλεκτική ενημέρωση. Για θέματα που τυχόν μπορεί να έχουν το χαρακτήρα του απορρίτου, μετά από εξέταση της Επιτροπής αυτά να μην δίνονται στη δημοσιότητα και είναι ζητήματα που αφορούν στρατιωτικά, μυστικά στρατιωτικά απορρίτα. Ένα ζήτημα. Δεύτερον, θεωρούμε ότι επειδή η Επιτροπή έχει εξεταστικό έργο και έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες, δεν μπορεί να γίνεται επίκληση του απορρίτου από τους μάρτυρες. Και δεν μπορεί να γίνεται επίκληση του απορρίτου ακριβώς γιατί τότε δεν έχει κανένα νόημα και καμία ουσία η εξέταση του κάθε μάρτυρα, άμα κρύβεται πίσω από τη λογική του απορρίτου. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να ισχύει αυτή η περίπτωση και η Επιτροπή έχει το δικαίωμα και να εξετάσει χωρίς απορρίτου, αλλά και να έχει και πρόσβαση σε όλα τα υλικά, ακόμη και αυτά που είναι διαβαθμισμένα, γιατί δεν μπορεί να φεύγουν τέτοια υλικά και να γίνονται fake volan ή να πηγαίνουν επιλεκτικά σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αυτή τη βάση λοιπόν σταθήκαμε και τοποθετήκαμε στην Επιτροπή και από αυτή την άποψη η απόφαση της πλειοψηφίας εμάς μας βρίσκει αντίθετους και θεωρούμε ότι δεν διευκολύνει την ουσιαστική διερεύνηση των ζητημάτων.